Φίλες και φίλοι του Αρχιπέλαγος, στα πλαίσια του αφιερώματος που πραγματοποιούμε στο όμορφο ελληνικό Σκαρί Πρωτεύς, θα μας δώσει την τιμή να μας μιλήσει ο κύριος Θανάσης Αντωνίου, ο οποίος εκτός από γιος του καπετάνιου του πλοίου, είναι δόκιμος οικονομικός εδώ στο πλοίο. Κύριε Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μιλάτε για μας. Έχει σημασία να μας πείτε έτσι δύο λόγια, γιατί από ό,τι καταλάβαμε η θάλασσα είναι το στοιχείο σας, ήταν ίσως το όνειρό σας και χαρήκαμε που θα συνεχίσετε. Η αλήθεια είναι ότι σπούδασα σε άλλη ειδικότητα. Τελείωσα μια σχολή μηχανικών υπολογιστών. Αλλά επειδή δούλευα έτσι μαζί με τον πατέρα μου που είχε σχέση με τη θάλασσα, άρχισα και μ' άρεσε το επάγγελμα αυτό. Και τελικά κατάλαβα ότι γι' αυτό το επάγγελμα έπρεπε να συνεχίσω. Και τελικά, αφού τελείωσα και την πρώτη τη σχολή, έκανα τα χαρτιά μου και πέρασα και στη σχολή εμποροπλοιάρχων για να μπορέσω να πάω να πάρω το δίπλωμα. Από μικρή ηλικία σας έπαιρνε ο πατέρας σας, αν δεν κάνω λάθος, και στο Παπόδι, και οπότε αυτό ήταν ένα έναυσμα για να... Από μικρή έτσι ασχολούμασταν με τα βαπόρια και μας άρεσε, μας έπαιρνε μέσα και στη γέφυρα και παντού. Αλλά δεν μας είχε, να το πω, να μας πρόξει να ακολουθήσουμε το επάγγελμα αυτό, λόγω και των δυσκολιών που έχει. Αλλά τελικά, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, πάμε για αυτό το επάγγελμα. Και θα ξεκινήσετε από Σεπτέμβρη στη νέα σχολή? Ναι. Από Οκτώβρη ξεκινάω το πρώτο εξάμεινο. Πού? Μηχανιώνα. Σχολή της Μηχανιώνας. Και είναι τετραετούς φοιτησής? Πόσο? Ναι, είναι 4 χρόνια. Είναι 3 χρόνια που είναι τα μαθήματα και 1 χρόνο που κάνεις ταξίδι, σαν πρακτική. Και την σχολή σαν οικονομικός την έχετε ολοκληρώσει, Η σχολή δεν είναι ακριβώς σχολή, απλά δίνεις κάποια μαθήματα σαν εξετάσεις στο Υπουργείο της Ναυτιλίας που ήταν τότε και απλά σου βάζουν το χαρακτηρισμό του δόκιμου οικονομικού και έπειτα μαζεύεις την υπηρεσία που χρειάζεται για να δώσεις εξετάσεις να πάρεις του δεύτερου οικονομικού, την οποία την έχω μαζέψει κι αυτή και μάλλον τέλος του χρόνου, αφού είμαι και στη σχολή, θα δώσω εξετάσεις για να πάρω και του Β. Έχετε ταξιδέψει σε άλλο πλοίο εκτός από το Πρωτεύς επαγγελματικά? Ναι, ναι. Από το 2005 μπαίνω. Έχω από το Νόνα Μέρη στην αρχή, το πρώτο. Μετά από το Σαμοθράκι, του Μανούση. Από το Παναγία Σουμελά. Και αυτό είναι το τέταρτο. Ήσασταν δηλαδή ως επιτοπλίστων μαζί με τον πατέρα σας? Ναι, ναι, εντάξει, έχω κάνει και με κάποιον άλλον καπετάνιο στη ΣΑΟΣ Φέρης. Όλα καλά. Τότε ήμουνα, όχι Β' δόκιμος οικονομικός, ήμουνα σαν ναύτης τότε. Μετά πήρα το χαρακτηρισμό του δόκιμου. Θα μας πείτε που έχετε εμπειρία τώρα από μικρό στη θάλασσα, το Πρωτεύς σας καρύ, πώς το βλέπετε? Τι είναι αυτό που σας εντυπωσιάζει περισσότερο? Είναι ότι παρόλο το μέγεθός του, το πόσο το καλό ταξίδι είναι στον καιρό. Και παρόλο και τις μηχανές που είναι τουμπαριστές και δεν είναι όπως τα καινούρια που είναι με πίτσια αυτά, τους ελιγμούς που μπορεί, έχει τις δυνατότητες να κάνει. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό ότι είναι ελληνικό καράβι, φτιαγμένο τη δεκαετία του 70, και έχει αυτό το αποτέλεσμα και ζει ακόμα και κρατάει και το ίδιο όνομα. Κρατάει το όνομα, καλό αυτό. Και ναι, έχει προσωπικότητα και οι γραμμές του είναι... Είναι αγαπητό πολύ ακόμα, βέβαια, και συνεχίζει να προσφέρει. Και από ό,τι φαίνεται μπορεί να προσφέρει αγαπητό. Όταν το συντηρείς και όλα στο πλοίο... Μας κάνει εντύπωση πολύ η πλώρη που ψηλώνει όσο πάμε προς τα μπρος και του δίνει μια άλλη αίσθηση, μια άλλη αισθητική. Δεν το βλέπεις συχνά. Δεν τα βλέπεις. Τα βλέπεις μόνο σε παλιά βαπόρια, τα οποία πλέον δεν ταξιδεύουν. Όταν ήταν επί νομικού, όπως θυμάμαι εγώ, έτσι, κάποια βαπόρια.
Εμείς να σας ευχηθούμε σαν αρχιπέλαγος να έχετε μια δημιουργική και επιτυχημένη σταδιοδρομία. Καλή συνέχεια να έχετε στη θάλασσα, καλά ταξίδια και καλές θάλασσες πάντα και με υγεία βέβαια. Και να έχετε και την επιτυχία του πατέρα σας, να φτάσετε τόσο ψηλά. Προσπαθούμε να μαζέψουμε εμπειρίες και πριν τη σχολή, ούτως ώστε να έχουμε εφόδια για το μέλλον. Ευχαριστούμε για όλα, για τη φιλοξενία, για τα πάντα όσα κάνατε για το αφιέρωμα.